Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε ένα μάτς για μας όλη την κατηγορία. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα για ακόμη μια Κυριακή. Έχω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία έπαιζε άμυνα στο δικό της τρίτο σχεδόν. Προσπαθήσαμε να τους διασπάσουμε και υποπέσαμε σε πάρα πολλά αβίαστα λάθη στο επιθετικό τρίτο, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πολύ εύκολες κόντρες. Σε μια τέτοια περίπτωση δεχτήκαμε και τον γκολ, μείναμε πίσω και ο αντίπαλος κατάφερε από κόντρα επιθέσεις να κάνει και άλλες ευκαιρίες, πιο κλασικές από εμάς. Θεωρώ ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να συνταχθούμε, να τα παίξουμε όλα για όλα το τελευταίο παιχνίδι με τον Κρόνο και στο τέλος να δούμε να κάνουμε ταμείο. Είναι μια δύσκολη χρονιά για όλες τις ομάδες και όπως εξελίσσεται γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που προσπαθήσαν για το καλύτερο και εύχομαι την άλλη Κυριακή να μας βρει νικητές και στο τέλος να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Θεωρώ πως είμαστε η πιο δύσκολη καμπή από την αρχή που έχω έρθει εδώ και 2-3 παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά ψυχολογικό. Πρέπει να ανασυνταχθούμε, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Ο πρωταθλητισμός έχει αυτά. Είναι δύσκολο κομμάτι το να κάνεις πρωταθλητισμό. Συναντάς δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει κάθε Κυριακή να πηγαίνεις για την νίκη. Και αυτό έχει φθείρει ψυχολογικά όλη την ομάδα, παίχτες, προπονητικό team, όλους. Θα πρέπει, σας ξαναλέω, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Θεωρώ ότι είναι καθαρά ψυχολογικό και εφόσον γίνει αυτό, να τα παίξουμε όλα για όλα την άλλη Κυριακή. Στο τέλος, να κάνουμε ταμείο. Σίγουρα οι φιλαθλητές σας αναρωτιούνται για το τι επίδεση έχει η ομάδα. Τι ποσοστό δίνετε εσείς? Είναι δύο αγωνιστικές. Δεν μπορώ να δώσω κανένα ποσοστό. Να, είδαμε σήμερα ο Ναύπαχτος έχασε από τον Τηλικράτη μέσα στην έδρα του. Ο Κρόνος πήγε φερεχή μέσα στα Σερβιανά. Εντάξει, π.χ. ο Θεσπρωτός κέρδισε στο 90 τα Εράτα. Είναι το άγχος, είναι η πίεση. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Όταν μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι, βαραίνει και το μυαλό, δυσκολεύουν όλα. Ευελπιστώ να καθαρίσει το δικό μας το μυαλό και την τελευταία Κυριακή να κερδίσουμε το μάτς. Τώρα θα δούμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή εμφάνιση των παιδιών. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χωρίς αύριο για μας, πραγματικά δείξαν αυτά τα παιδιά τι άξιζε αυτή η ομάδα φέτος. Στην ίστατη προσπάθεια που κάνουμε εδώ και 3 αγωνιστικές, μπορέσαμε σήμερα απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου να κατακτήσουμε δίκαια τους 3 βαθμούς, οι οποίοι όμως λόγω των αποτελεσμάτων που ήρθαν στα υπόλοιπα παιχνίδια, δυστυχώς για μας είναι χωρίς αντίκρισμα. Μας μένει ένα παιχνίδι ακόμα στο τέλος του πρωταθλήματος για να τελειώσει το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια η ομάδα της Καλλιθέας όπως ήταν σε όλο το πρωτάθλημα. Δυστυχώς, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες Κυριακές, δεν αξίζει σε κανέναν μας η θέση που έχει η ομάδα της Καλλιθέας. Εάν θα δείτε την βαθμολογία, θα δείτε ότι μέσα σε 6-8 βαθμούς, στο τέλος σε 6 βαθμούς θα είναι ο πρωταθλητής με αυτόν που πέφτει. Έχει δίκιο ο συνάδελφος αυτό που είπε ότι ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου και το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη. Εύχομαι στην ομάδα του Φούφα στο τέλος να τις πάνε όλα καλά και να πανηγυρίσει την άνοδο, γιατί στο κάτω-κάτω το δικαιούται. Σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν μπροστά. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα παίξουμε και το τελευταίο παιχνίδι, όπως σας είπα και πριν, με το κεφάλι ψηλά. Και να ευχαριστήσω και τα παιδιά για τη σημερινή εμφάνιση και τον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας στήριξε στην προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στους συμπαίχτες μου. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, ίσως τα καλύτερα παιχνίδια που κάναμε φέτος.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Μακεδονικού Φούφα. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ήμασταν πολύ καλύτεροι. Κάναμε αντιπιθέσεις, παίξαμε άμυνα, καλύψαμε όλους τους χώρους. Αυτά τα υπόλοιπα τα είπε ο προπονητής, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Ναι. Πόσο βασικά μας στεναχωρεί όλο αυτό? Σίγουρα μας στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί πλέον οι μαθηματικές πιθανότητες δεν μας βολεύουν και πάρα πολύ, και θα συνεχίσουμε και στο τελευταίο παιχνίδι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για την ομάδα της Καλλιθέας. Σήμερα ήταν ένα μάτς που δεν ήμασταν αντάξει των προσδοκιών. Δεν παίξαμε σαν πρωταθλητές όπως παίζουμε στα υπόλοιπα. Ίσως με μια νίκη ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για μας στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Κρατάμε ακόμα την τύχη στα χέρια μας. Πρέπει να ανασυνταχτούμε από αύριο κιόλας και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μάτς της Κυριακής με τον Κρόνο. Ίσως μια νίκη να μας δώσει και το πρωτάθλημα την Κυριακή. Να δώσω συγχαρητήρια για την νίκη στην ομάδα της Καλλιθέας και συνεχίζουμε εμείς. Σίγουρα οι ομάδες κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος κάνουν μια κοιλιά. Εμείς δεν κάναμε σε όλο το πρωτάθλημα. Δυστυχώς την κάνουμε τώρα στο κρισιμότερο σημείο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εμείς το μόνο που μένει είναι να τα δώσουμε όλα και να προσπαθήσουμε μέσα στη βδομάδα και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μάτς της Κυριακής. Δύο παιχνίδια δεν το λέγεται από εσένα, όπως είπε και στο προπονητή σας. Το άγχος δεν θα παίξει. Εντάξει, σίγουρα. Όταν φτάνεις στο τέλος και είσαι σε βαθμία, παίζεις με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε άγχος. Έχουμε σίγουρα κάποια πίεση. Αλλά όταν μπαίνεις στο γήπεδο, πρέπει αυτά να τα αφήνεις πίσω και να παίζεις 100% για να κερδίζεις.